Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε εκ νέου στο κάλεσμά μας, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ, κύριε Σαλαπάτα. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλη την όμορφη Κρήτη. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε όλα τα δεδομένα κάτω, διότι έχετε έτσι την ικανότητα να μας εξηγείτε με εύληπτο τρόπο πολυσύνθετα γεγονότα που όλοι, νομίζω, ως σκεπτόμενοι πολίτες οφείλουμε να έχουμε πρόσβαση και στην ενημέρωση και στη γνώση και στη διαφορετική άποψη ενδεχομένως πολλές φορές. Λοιπόν, τελευταίο στίγμα σε ό,τι αφορά τα του Roots Race, εντοπίζεται 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών του Καστελόριζου. Και εδώ, κύριε Φίλη, δεν πρόκειται για μια άσκοπη βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και στόχο. Αυτό φαίνεται από την περιοχή που δεσμεύει παρανόμως η Τουρκία, και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο έχουμε πει σε πολλές συναντήσεις μας εδώ και αρκετούς μήνες, για να μην πω χρόνια, κυρία Σαλαπάτα. Και αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να αμφισβητήσει πλήρως αυτή τη στιγμή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας σε υφαλοκρηπίδα και σε οικονομική ζώνη, και είναι ξεκάθαρο πως είναι έτοιμη να αμφισβητήσει πλέον και την εθνική κυριαρχία της χώρας μας σε μία απόσταση, δηλαδή να στείλει το Roots Race σε μία απόσταση 6,5-7 ναυτικά μίλια. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη Γη η οποία θα πρέπει να επιτρέψει μία τέτοια πειρατική ενέργεια. Είναι σαν να μας λέει η Τουρκία με αυτή την κίνηση ότι de facto πλέον δεν έχουμε δικαίωμα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δημιουργείται τελεσμένο. Κυρία Σαλαπάτα, κοιτάξτε να δείτε. Η Αιγαιαλίτιδα ζώνη είναι προέκταση της ξηράς στη θάλασσα, σύμφωνα με το Τουρκία. Δηλαδή είναι σαν να έχει ανέβει σε ξηρά αυτή τη στιγμή. Ή μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, εάν και πόσο το Roots Race πλησιάσει μεταξύ των 12 και των 6 ναυτικών μιλίων. Άρα λοιπόν μας δίνει και μας λέει ότι για την Ελλάδα δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο, για την Ελλάδα ισχύει αυτό που νομίζει το δίκαιο, αυτός που νομίζει ότι είναι ο ισχυρός. Έτσι, προσέχω πολύ ακριβώς τι λέω, γιατί δεν είναι ισχυρός στην Τουρκία. Αν το αναλύσουμε όπως πολύ σωστά είπατε και με τιμήσατε με αυτό που είπατε, με σύνθετα και πολύ παραγωγικά το όλο ζήτημα. Απλά αυτό που υπολογίζει είναι ότι θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να απαντήσει δυναμικά σε μια τέτοια πειρατική ενέργεια, η οποία ανάγκασε ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μιλήσουν για προβοκάτσια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ τελευταία φορά που θυμάμαι τις Ηνωμένες Πολιτείες να μιλάνε με τόσο ξεκάθαρη γλώσσα είναι η επιστολή του Λίτο Τζόνσον, έτσι, προς την τουρκική ηγεσία για να μην κάνει εισβολή στην Κύπρο το 1964. Να μας λύσετε μια βασική απορία, κύριε Φίλη. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε διευρύνει τα χωρικά ύδατα από 6-12 ναυτικά μίλια, και γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει αναφορές για ορισμένα σημεία και όχι για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια? Είπατε φοβόμαστε. Τι φοβόμαστε? Φυσικά αυτό είπα. Όχι εμείς, ούτε εγώ ούτε εσείς. Υπάρχει φοβικό σύνδρομο στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Υπάρχει ένα σύνδρομο της ψωφοκοστένας, το οποίο νομίζουν ότι απέναντί μας έχουμε μάλλον τη Σοβιετική Ένωση και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία είναι άοπλη και αδύναμη, διότι έτσι λειτουργούμε απέναντι. Μάλλον να το θέσω για να είμαι ακριβής και να μην είμαι ισχυροδοτικός, έτσι λειτουργούσαμε όμως πολύ σύντομα, πολύ πρόσφατα με την Τουρκία, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε έννοια κατευνασμού, δηλαδή οποιαδήποτε έννοια να εξημερώσουμε το θηρίο καηδεύοντάς το, δεν πρόκειται να μας οδηγήσει πουθενά. Η Άγκυρα τον περασμένο Ιούλιο έφτασε στα 130 ναυτικά μίλια, τον Αύγουστο στα 33, τώρα μιλάμε για 22. Ακούγεται και από εκπροσώπους της κυβέρνησης και από τους πάντες ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι το τείχος, τα 6 το αδιαπέραστο τείχος. Το θέμα είναι, από τα 12 και πάνω μπορούν ελεύθερα να κινούνται όπως θέλουν, μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια που είναι η ΑΟΣ? Επίσης, με διορθώνω όταν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνει καθόλου, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν κάτι άλλες κόκκινες γραμμές που συζητάσαμε, οι οποίες έλεγε αν περάσουν, λέει, πάνω στο έδαφος, θα γυρίσουν με φέρετρα πίσω. Δηλαδή ήταν σαν να τους λες, στη θάλασσα και στον αέρα κάντε ότι η Ευρώπη πολύ αργά ξύπνησε, το τέρας το έχει θρέψει, ο Αρμένιος, που ξαναχρησιμοποιώ τον Αρμένιο γιατί θα πρέπει να σταθούμε στον αγώνα της Αρμενίας, είπε ότι είναι το τελευταίο προπύργιο του δυτικού πολιτισμού και αν πέσει η Αρμενία θα φτάσουν στα τείχη της Γέννης για άλλη μια φορά, στα πράσινα.
Αυτό βέβαια δεν είναι την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι αυτό, ότι έχουν αργήσει πολλοί Ευρωπαίοι να αντιληφθούν ακριβώς στην Τουρκία. Και γιατί έχουν αργήσει? Γιατί δεν έχουμε στρατηγική πυξίδωση. Δεν υπάρχει κοινή. Υπάρχει θεωρητικά κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα. Αυτά είναι μόνο στα χαρτιά. Βλέπετε. Στην πράξη όμως βλέπουμε πάντως η Άγκυρα να απολαμβάνει την ασυλία κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε στις 15 και 16 του μηνός. Αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε πλέον είναι, γιατί ξέρετε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Έχει εξευτελιστεί από τον κύριο Ερντογάν η γερμανική προεδρία. Είναι πλοίο το να σκέφτεσαι Γερμανία και εξωτερική πολιτική πλέον. Όταν η Γερμανία, η εκπαιδευμένη της εξωτερική πολιτική, είναι να σταματήσει την Τουρκία να κάνει τον πειρατή στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία βρίσκεται στο Καναβάτσο ή βρίσκεται χτυπημένη από την Τουρκία, και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαζόμαστε, σαν το σενάριο να είναι ότι δεν θα μας βοηθήσει κανένα. Εμείς κυρώσεις πρέπει να ζητήσουμε, κύριε Φίλη, στην προσεχή σύνοδο. Προφανώς θα ζητήσουμε. Αλλά δεν θα εκπλαγώ αν δεν υπάρξει τίποτα. Αυτό θα σας πω. Μακάρι να υπάρξει. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Γερμανία δεν θα αλλάξει γνώμη αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Είναι ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρκετές φορές και στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί και εκτός κυβερνητικού πλαισίου, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Έχει κάνει δηλώσεις και έχει πάρει θέσεις, οι οποίες εμένα προσωπικά μου θύμισαν, αν ανατρέξω λίγο πίσω στο χρόνο, τις τοποθετήσεις που έκανε ο κύριος Ροζάκης στην εκπομπή Αντιθέσεις, όταν μιλούσε περί απομονωμένου Καστελορίζου. Θα ευχηθώ στον κύριο Ντόκο καλή επιτυχία στο έργο του, εποφελία του έθνους των Ελλήνων, και ήρθε ο Θεός να μας φυλάει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φίλη, εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά που για ακόμα μια φορά ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ.